Ο επόμενος, παρακαλώ. Ναι, Εύα. Ναι, να πάρω το ναι, πάρε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν μπορεί το πνευματικό σώμα να αλλάξει το φυσικό. Ενώ να επέμβει στην ύλη. Δηλαδή, αν θέλω να αλλάξω κάτι από πάνω μου. Κάτι που με ενοχλεί. Μπορεί το πνευματικό σώμα να επέμβει στο φυσικό. Λοιπόν, τα πάντα είναι δημιούργημα του πνεύματος. Έτσι. Το πνεύμα δημιουργεί. Ναι. Και το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά σκέπτεται και εκείνο το οποίο σκέψη κάνει το συνέστημα και το συνέστημα κάνει το φυσικό σώμα. Εκείνο που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι το πνεύμα δεν θα χτυπήσει το πόδι του. Δηλαδή, δεν θα κάνει κακό στον εαυτό του, ούτε στα παιδιά του. Και αυτό μεταφράζεται με το σεβασμό στους όρους με τους οποίους εσύ υπάρχεις. Εσύ κάτι σε ενοχλεί στο σώμα σου, Φερρυππίν, γιατί το εγώ σου ενοχλείται. Αυτό όμως δεν τον ενδιαφέρει το πνεύμα, γιατί αυτό που σε ενοχλεί σου έχει δοθεί επίτηδες για να μπορέσεις να μάθεις κάτι. Πρέπει να μάθεις πως δεν είσαι τέλεια. Να μάθεις ότι είσαι... Ας πούμε, έχω κάτι στο χέρι. Ναι. Ένα ογκάκι, κάτι τέτοιο, κάτι που έχει γίνει από κάποιο ατύχημα, ας πούμε. Και, εμένα, και εγώ δεν θέλω να υπάρχει κάπου. Μπορώ νοητικά το πνευματικό μου σώμα να εξασκήσει έτσι αυτό το πράγμα έτσι ώστε να το εξεφανίσω. Όχι. Όχι, γιατί υπάρχει λόγος. Πρέπει να το μάθεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθεις γιατί το έχεις αποκτήσει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν τυχαίο. Και μόλις φτάσεις στο σημείο που καταλάβεις γιατί έγινε αυτό το πράγμα κλπ, μάθεις το μάθημά σου, ξέρεις τι θα γίνει. Δεν θα φύγει από το δάχτυλό σου, αλλά εγώ σε ενδιαφέρει πια. Εκεί είναι η θεραπεία. Θα το αποδεχτείς. Εκεί είναι η λέξη κλειδί. Και αυτό είναι και το μάθημα που πρέπει να προσπαθήσεις να μάθεις. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πνεύμα όχι, δεν κάνει χάρες το πνεύμα. Και όσο και ψηλά είναι, τόσο και πολύ σέβεται τις καταστάσεις. Δεν κάνει οποίες... στη διαδικασία κάνω, οπότε είναι πολύ κατώτερο το φυσικό σώμα για να... Το φυσικό σώμα μπορεί να χτυπάει το πόδι και να λέει, εγώ θέλω να γίνω πλούσιος. Και πάνω γελάνε. Εντάξει. Πάτε το... Πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής. Όταν όμως έχει να κάνει μια ασθένεια που παρατηρείται αυτοείας, όταν το θέλουμε πολύ, δεν είμαστε θετικοί, όταν... Ποιος το επιτρέπει, το πνεύμα το παρεμβαίνει. Ποια ασθένεια είπατε, σχολίασεις. Όχι. Είμαι θετική. Όταν έχουμε μια ασθένεια, ναι. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτοίαση. Ναι. Ναι, καλά. Η αυτοίαση είναι πολύ σημαντική μεθοδολογία με την οποία μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ας είμαστε σοβαροί, έτσι. Δεν θα το κάνουμε με το δαχτυλάκι μας. Αυτοίαση... Συγγνώμη, έχει σημασία το που θα σας πω. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε κάποιους λόγους και οι λόγοι πρέπει να είναι καλοί όχι μόνο για μας, αλλά για το σύνολο. Για να λειτουργήσει η αυτοίαση. Εντάξει. Εάν δείτε σε μεγάλο πρόβλημα υγείας, πρέπει να σκεφτείτε, εάν βγείτε εσείς από το σκηνικό, ποιοι θα υποφέρουν και θα ζητήσετε βοήθεια για την αυτοίαση από το πνεύμα, όχι για σας, αλλά για τους άλλους που θα σας χάσουν. Εντάξει. Εάν γίνει αυτό το πράγμα και τους πείσετε, μπορεί και να γίνεται καλά. Πρέπει να μιλάτε για τους άλλους και μάλιστα να φτάσετε για να πετύχει αυτό το πράγμα, για να πετύχει η αυτοίαση, για να γίνουν θαυματουργοί μετασχηματισμοί, πρέπει ουσιαστικά να μπείτε νοητικά στο συμβούλιο που βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις και να μιλήσετε όχι για το σαρκείο σας, αλλά για τους άλλους. Εντάξει. Για το συλλογικό καλό μπορεί να μιλήσει. Για το συλλογικό καλό έχει μεγάλη σημασία αυτή η φράση, η οποία δεν είναι κατανοητή από πολύ κόσμο.
Πάτε το μικρόφωνο. Εδώ ήθελα κάτι να το πάνω. Να περιμένετε παρακαλώ κυρία. Άρα λοιπόν, όταν, όταν επεμβαίνει το εγώ, το πνεύμα δεν μπορεί να παρέμβει. Όχι δεν μπορεί. Όταν έχει να κάνει με το συλλογικό καλό, τότε ναι, είναι επιτρεπτό. Το πνεύμα ακολουθεί τη δικιά, το δικό του σκεπτικό, ενδιαφέρεται για το συλλογικό καλό. Εάν λοιπόν εσύ κάνεις μια τοποθέτηση με την οποία ειλικρινά, συναισθηματικά, έντονα αποδεικνύεις ότι πάλεσε με το γενικό καλό, οι πιθανότητες είναι μεγάλες να εκπληρωθεί η επιθυμία σου. Αλλά εάν και μόνο ενδιαφέρεσαι, θυμάμαι τελευταία μια πολύ καλή φίλια, πέθανε από καρκίνο, όταν είχε φτάσει η ώρα προς το τέλος, όπως πάρισε πάρα πολύ, τη ρώτησα εγώ και λοιπά, τι θα μπορούσα. Την πλησίασα, ήμουν εκεί πέρα και η μέρα που πέθανε παντού, ήμουν κοντά της. Και από ό,τι κατάλαβα ενδιαφερόταν, ήταν καλό, καλός άνθρωπος και άφησε όλη την περιουσία στις φίλες της ουσιαστικά. Και στον ερωμιαστικό της, τον οποίο παντρεύτηκε, που του πεθάνει ακριβώς. Για να το αφήσει την και περιουσία αυτού και μάλιστα και στην αδελφή του άφησε χρήματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω ότι παρόλα αυτά, όμως, την είδα να λιώνει. Γιατί ουσιαστικά όταν τη ρώτησα, γιατί θέλεις να μείνεις εδώ, μου λέει, η ζωή μου, λέει, θέλω να ζήσω. Δεν μένεις έτσι. Όχι βέβαια. Αυτό αποδεικνύει ουσιαστικά, άμα το θέλεις πολύ, αποδεικνύει, τι αποδεικνύει. Το εγώ. Βέβαια. Αποδεικνύει ότι δεν έχει αυτή τίποτα. Όλοι το θέλουν πολύ. Ποιος θέλει να πεθάνει. Ειλικρινά, ποιος θέλει να πεθάνει. Εκείνοι που πραγματικά είναι έτοιμοι να πεθάνουν είναι ελάχιστοι. Και δεν το λένε με λόγια. Εντάξει. Εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν, που είναι αυτοί οι ελάχιστοι, δεν μπορούν να πεθάνουν, έχουν δουλειά. Εντάξει, έχουν δουλειά. Και η δουλειά τους είναι να μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να εξηγήσουν στον κόσμο ότι, παιδί μου, δεν είσαι μόνο το σαρκείο σου. Υπάρχουν πολλά τα οποία σε επηρεάζουν και πολλά τα οποία πρέπει να λάβεις υπόψη σου για το γενικό καλό. Τι είπατε. Σ' ακούω. Κατερίνα. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Ευχαριστώ. Κατερίνα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα της πίστης δεν παίζει ρόλο. Της πίστης, ναι. Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, η πίστη σου θα σοκάσει. Ναι. Το θέμα της πίστης, το βιβλίο γράφω σε ένα σημείο, ότι η πίστη είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ ικανή, εφόσον την έχεις και εφόσον δεν τη χάσεις. Εντάξει. Άμα τη χάσεις, όποιο κοδόμημα έφυγε. Και εξηγώ στο βιβλίο ότι εκείνο το οποίο πρέπει να φτάσεις να κάνεις είναι να αναπτύξεις συνειδητότητα και να αναπτύξεις συνειδητότητα αν έρχεσαι τον κύωνα αυτό για να φτάσεις σε ένα σημείο να μην χρειάζεσαι την πίστη, γιατί έχεις αποκτήσει τη γνώση. Ότι τη γνώση, η γνώση είναι δικιά σου. Η πίστη την έχεις, αλλά δεν την έχεις, γιατί μπορεί να τη χάσεις έτσι. Και όταν το είπε αυτό ο Χριστός, δεν το εννοούσε όπως το λέμε εμείς τώρα. Ο Χριστός εννοούσε άλλα πράγματα. Η πίστη σου σε σοκιάσε και ότι έγινε η θεραπεία σου και ότι ήσουν άρρωστος για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, είναι συμβολισμοί. Είναι συμβολισμοί που έχουν μεγάλη σημασία. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, η πίστη είναι πολύ σημαντική, σας είπα όμως, έχει ημερομηνία λήξης. Μέχρι να βρεις τη γνώση. Εάν να βρεις τη γνώση, είναι δικό σου πλέον. Τώρα. Μετά, όταν έχεις βρει τη γνώση... Να πιστεύεις μετά. Ορίστε. Όταν βρεις τη γνώση... Δεν χρειάζεται να πιστεύεις. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση έχουμε. Ακούω. Λέμε ότι πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή, ύστερα αρρωσταίνει το σώμα. Ανάλογα με το πώς φροντίζουμε εμείς οι ίδιοι το σώμα μας,
Που να έχουμε και τις αρρώστιες και όλα αυτά. Ανάλογα με το τι συναισθήματα έχουμε, πάει λέγοντας. Πρέπει να καταλήγουν ύστερα στο στόμα. Έτσι. Όταν αρχίσω να πνευματικά, να ανεβαίνω, να φροντίζω το πνεύμα μου. Και ύστερα, ας πούμε, και το σώμα μου. Αυτό δεν με βοηθάει να έχω μια αυτοίαση σε οποιαδήποτε αρρώστια, γιατί συνήθως μπλοκάρει το σώμα. Από ό,τι ξέρω, ότι υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στο σώμα. Ναι. Λοιπόν, οκ, okay, καταλαβαίνω. Μπορώ να σας απαντήσω εδώ. Βασικά, ένας από τους πιο ρεαλιστικούς και υπαρκτούς τρόπους που έχουμε αυτή την εποχή για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το ενεργειακό μας επίπεδο είναι μέσω της άβρας. Και από το 1945, από την εποχή της φωτογραφίας Κίλιαν, είχαν αρχίσει να κάνουν μελέτες σε διάφορες χώρες με τις οποίες προσπαθούσαν να δούνε πώς αλλάζει το ενεργειακό μας σώμα και είχαν ανακαλύψει αυτό που λέτε, ότι αρχίζει πλέον όταν η άβρα μας, η οποία άβρα μας ουσιαστικά αποτελείται και κυρίως από τα συναισθήματα τα οποία νιώθουμε, όταν λοιπόν αρχίζει και δείχνει ότι υπάρχει κάποιο ενεργειακό πρόβλημα σε κάποιο μέρος του σώματος, μετά καταλήγει σε κάποια φυσική ανταπόκριση αρνητική. Όλα αυτά είναι γνωστά, έχουν γραφτεί και υπάρχουν, μπορεί κάποιος να τα διαβάσει ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, και συμφωνώ μαζί σας στο ότι είναι δυνατόν να το βοηθήσεις αυτό το πράγμα όταν μπορείς και αλλάξεις το συναισθηματικό σου κόσμο. Αλλά πρέπει να, όταν θα έχουμε στην τρίτη παρουσίαση, ελπίζω να είστε εδώ, θα δείτε ότι η πράγματα δεν είναι απλά. Παρόλο που το συνέστημα θεωρητικά είναι επιλογή, για να φέρει αποτέλεσμα πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο της δόνησης του συναισθηματικού σου κέντρου, που είναι βασικά η τσάκρα της καρδιάς. Πρέπει αυτό να πάλεται ανάλογα για να αποδεικνύει την ειλικρίνεια του συναισθήματος το οποίο σε κατέχει. Εάν φτάσεις στο σημείο αυτό θα το επηρεάσεις. Δηλαδή αυτό είναι το κλειδί. Δηλαδή με αυτό δηλαδή φτάνεις, όταν το κάνεις αυτό, φτάνεις σε ένα σημείο που οι κριτές βλέπουν ότι είσαι ειλικρινής και θα σου δώσουν και το χέρι βοηθείας, θα επιτρέψουν την αλλαγή. Πρέπει να το αισθάνεσαι, να πάλεσαι ανάλογα, να δονείσαι ανάλογα. Για να το αισθάνεσαι δεν πρέπει να σκέφτεσαι θετικά. Δηλαδή να πιστεύεις ότι έχω γίνει καλά και ευχαριστώ που είναι καλά. Βοηθάει. Βοηθάει. Όχι μόνο το ευχολόγιο, πρέπει να το, συναισθηματικά να το πράττεις, να είσαι έτοιμη, εντάξει. Όχι μόνο το ευχολόγιο, γιατί έχω διαβάσει... Να το έχεις ήδη. Τι πράγμα. Να το βιώνεις, σαν ναι. Το έχεις ήδη. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Είπε η κυρία τώρα, ξεκινώντας στην ερώτηση, ότι αρρωσταίνει η ψυχή. Η ψυχή αρρωσταίνει. Η ψυχή δεν αρρωσταίνει. Όταν είπε η κυρία αρρωσταίνει η ψυχή, εννοούσε βασικά ότι η εξέλιξη της ψυχής, που είναι εδώ η νόηση και κατ' επέκταση το συναισθηματικό δημιούργημα που βασίζεται πάνω στα συναισθήματα που φτιάχνουν οι σκέψεις, αρχίζει και παρουσιάζει στοιχεία αρρώστιας. Μετά αρρωσταίνει το σώμα. Αλλά πρωτού αρρωστείς. Η ψυχή δεν άρρωσταίνει. Εντάξει. Η ψυχή δεν άρρωσταίνει. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά είναι μέρος στα επίπεδα αιτίας και είναι μέρος από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πρωτού φτάσουμε στο σημείο που θα εμφανιστεί στο φυσικό σώμα. Όχι πως δεν είναι εκεί πέρα, αλλά ακόμα δεν είναι παρατηρήσιμο. Εντάξει. Δεν είναι παρατηρήσιμο. Να είστε καλά. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Έχω τα ονόματά σας και τα τηλέφωνά σας. Θα το δώσω στη Νίκη, γιατί θα το έχω. Εσάς το έχω. Γεια σας, καλή σας συνέχεια. Η επόμενη ερώτηση. Η επόμενη ερώτηση, κύριε Στέφανη, είναι να σας ρωτήσω, λέτε μοντέλα 4
υπαρξιακών υποστάσεων είναι ανεξάρτητες υποστάσεις τα τέσσερα σώματα. Μην πει, να την πει δυνατά παρακαλώ. Τα γενέκρινα και μας άλλη απέξω. Ναι. Μοντέλο, αυτό που μας έχετε φτιάξει σχηματικά, τεσσάρων υπαρξιακών υποστάσεων ή σωμάτων. Ναι. Είναι υπάρξεις υποστάσεις διαφορετικές. Λοιπόν, κατάλαβα. Όταν έβαλα αυτές τις λέξεις, είχα κάτι στο μυαλό μου, το οποίο μπορώ να στο μεταφέρω. Καταλαβαίνω ότι είναι διφορούμενα τα πράγματα. Ουσιαστικά, εκείνο το οποίο λέω είναι ότι σε κάθε επίπεδο, πνευματικό, νοητικό, συναισθηματικό και φυσικό, έχουμε μια υπόσταση. Η υπόσταση βασίζεται πάνω στο μέρος της συνειδητότητας, το οποίο συνειδητοποιείται στο κατάλληλο σημείο. Φερρυπίν, άλλη συνειδητότητα έχουμε εδώ, όταν πάμε στο αστρικό σώμα, αλλάζουμε συνειδητότητα, εμπλουτίζεται. Όταν πάμε στο νοητικό σώμα, είναι όλη η συνειδητότητά μας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εντάξει. Τώρα, σωμάτων, η λέξη σώμα χρησιμοποιείται για ιστορικούς λόγους, γιατί εκείνος που με παρακολουθεί θέλει να βλέπει τα πράγματα σαν σώματα. Και ουσιαστικά υπάρχουν σώματα. Εδώ είναι το φυσικό σώμα. Το αστρικό σώμα είναι σχεδόν φυσικό. Είναι μεν το ίδιο, αλλά υπόκειται σε άλλους φυσικούς κανόνες και αλλάζει ανάλογα το πώς αισθανόμαστε. Εδώ, το σώμα, είναι αυτή η νεφέλη. Η οποία, γιατί εδώ είναι μια νεφέλη ουσιαστικά, αυτή η νεφέλη χαρακτηρίζει αυτή εδώ την ύπαρξη. Και το πνεύμα το οποίο έχει δημιουργήσει την ψυχή και μας ξεκινάει τη δημιουργία, είναι ένα απλό σημείο. Σώμα είναι και αυτό. Εδώ βλέπετε δεν είναι σημείο. Κάποιος μπορεί να πει, να δεν βλέπω κανένα σημείο εγώ. Όταν το έφτιαχνα αυτό δεν μπορούσα να βρω σημείο. Απλά. Δεν μπορούσα να βρω σημείο και έβαλα μια γραμμούλα. Η οποία μάλιστα πήρα από εδώ κάπου. Και τη μετέφερα πάνω. Ευχαριστώ, δώστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε πάντα καλά, σας κουράσαμε. Δεν με κουράσατε, εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να με ακούτε. Θα πάρω την τσάντα από μόνο. Σωματίδια. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Να είστε πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ. Θα σας δω την εβδομάδα.